Ανατολική Μεσόγειος μπορεί υπό προϋποθέσεις να διαμορφωθεί ως μια εναλλακτική πηγή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε μιλάμε για φυσικό αέριο, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρεται σε υγροποιημένη μορφή από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και από εκεί προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φυσικού Αερίου, είτε μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια. Η σημασία λοιπόν της Ανατολικής Μεσογείου έγκυται ακριβώς και ως προς αυτή τη διάσταση, η οποία συναρτάται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία έχει διαμηνήσει ότι όλες οι κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της. Και αυτό το διαμήνυσε και σήμερα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. We use hard power only when other options are exhausted and only to initiate dialogue and diplomacy. Σήμερα για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετείχε στη διάσκεψη για τη Λιβύη που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη. Η Ελλάδα σήμερα, παρά τις φιλότιμες πρέπει να πω προσπάθειες της Τουρκίας, επιστρέφει στη διαδικασία ομαλοποίησης στη Λιβύη. Η Ελλάδα επιστρέφει σε αυτή τη διαδικασία για να βοηθήσει, χωρίς την παραμικρή υστεροβουλία. Ο απόστρατος αντινάβαρχος της Τουρκίας, Τζιχάντι Γαϊτζή, εμφανίστηκε με το ίδιο επιθετικό ύφος και ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα θα επιτεθεί σε μια αδύναμη στιγμή της Τουρκίας. Οι Έλληνες θα επιτεθούν στην Τουρκία. Πρέπει να ενεργοποιηθούν οι S-400.